Αεροσκάφος της Japan Airlines στηλιχθήκε στις φλόγες την η (2 Ιανουαρίου) στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο, αφού φαίνεται πως συγκρούστηκε με αεροσκάφος της ακτοφυλακής και η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι και οι 379 επιβαίνονται σε αυτό απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Στο αεροσκάφο τη ακτοφυλακή επέβαιναν 6 άτομα. Ο κυβέρνητη του κατάφερε να το εγκαταλείψει, ωστόσο η κατάσταση τη υγεία του κρίνεται σοβαρή, ενώ οι άλλοι 5 που αρχικά φέρονταν ω αγνοούμενοι εντοπίστηκαν νεκροί. Το αεροσκάφο τη Ιαπωνική Ακτοφυλακή βρισκόταν καθοδόν προ την αεροπορική βάση Νίγκατα για να παραδώσει βοήθεια στην πληγήσα περιοχή από τον σεισμό τη Χερσόνησου Νότο, στο βόρειο άκρο του νομού Ισηκάουα, ανακοίνωσε η ακτοφυλακή.